Κυρίε και κύριοι, χαίρετε. Το ζήτημα τη προστασία των προσωπικών δεδομένων θα αναδείξουμε απόψε, με αφορμή την ψήφιση νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνη που προβλέπει την ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο τη σχετική κοινοτική οδηγία και του Γενικού Κανονισμού για τα προσωπικά δεδομένα. Θα δούμε ακόμη τι προοπτικέ που διαμορφώνονται για την ελληνική οικονομία εν ώψη τη οριστική άρση των Capital Controls που τίθεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο τον κύριο Γιώργο Κότσιρα, εισηγητή τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα, καλώ ήρθατε. Έχει. Να πω είναι η πρώτη εκπομπή τη νέα σεζόν για εμά, εδώ τη λέει ο νόμο. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμεί που καλύτε. είστε κοντά μα, ο κύριο Γιώργο Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση πρόσκληση. Καλή επιστροφή, καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία και σε εσά στην νέα αυτή περίοδο. Η κυρία Νάντια Γιανακοπούλου από το κίνημα Μαλαγή. Καλώ ήρθατε, κυρία Γιανακοπούλου. Καλώ σα βρήκαμε. Καλή αρχή στη νέα σεζόν. Και η κυρία Διαμάντο Μανολάκου από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα. Καλησπέρα και σε εσά, κυρία Μανολάκου. Γεια σα και καλή περίοδο. Ευχαριστούμε και πολύ. Και Να πάρουμε πρώτα μία γεύση από τι προβλέψει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, όπω παρουσιάζονται σε βίντεο παραγωγή τη διαδικτυακή τηλεόραση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. To be forgotten, the transfer of your personal data across borders, or the age at which you can sign up to Facebook, are crucial questions in the 21st century. With many of us freely surrendering sensitive personal information, MEPs want to ensure the highest standards of data protection. I think with this new regulation, the European Union sets uh, a standard which I would say could be also a global standard as we are the biggest market in the world uh, and which creates a trustful environment for consumers online. And I think in the future, privacy made in Europe will be also a trademark. Private companies are not the only ones that want to know who we are and what we do. National governments are also interested in using data in the fight against crime and terrorism. If police is uh, in their actions uh, using the personal data, then there are quite strict and clear and transparent rules. And uh, these rules, uh, from one side, they should be uh, not, not in contradiction with uh, the effectiveness of police. With updated regulations on all these issues, the rights of Europeans are now more attuned to their habits. Λοιπόν, είναι μεγάλο το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων ξεκινώντας από σας κύριε Κότσιρα στην εποχή του διαδικτύου και της κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία εμείς προσφέρουμε πάρα πολύ απλοχέρα τα προσωπικά μας δεδομένα. Αυτός ο νόμος. Είναι ένας νέος νόμος, ενσωματώνει τις προτάσεις όλων των κομμάτων, επετεύθυνται η απαραίτητη συνένεση. Ναι, κοιτάξτε, όπως είδαμε και στο βίντεο και όπως σωστά είπατε, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση το θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων τα τελευταία χρόνια έχει λάβει πραγματικά μια ιδιαίτερη νομικοπολιτική αξία. Mm -hmm. Διότι και τα σύγχρονα δεδομένα, τα τεχνικά και τα σύγχρονα κοινωνικά δεδομένα, στον σύγχρονο πολίτη πλέον της Ευρώπης τον οθούν σε μια διευρυμένη έτσι συνεργασία και με το δημόσιο και στο πλαίσιο της ιδιωτικής του συμπεριφοράς και το θέμα της προστασίας του σε αυτό το αχανές και χαόδες περιβάλλον και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων είναι κομβικό. Mm -hmm. ε, το, ο συγκεκριμένο νόμος, όπως σωστά είπατε, ενσωματώνει ένα κομμάτι τη ε, της Ευρωπαϊκής της Ενωσιακής Νομοθεσίας, της οδηγίας δηλαδή που, έπρεπε, που είχε εκδοθεί το 2016 ε, φέρνει κάποια μέτρα εφαρμογή του γενικού κανονισμού που ίσχυε ούτω ή άλλω mm -hmm. ω κανόνα αμέσω εφαρμογή ε, στην εθνική ένωμη τάξη. Και Είχε, πλέον... ξεκινήσει Είχε... Είχε ξεκινήσει η επεξεργασία του από την προηγούμενη κυβέρνηση. Έχε ξεκινήσει αυτό εκεί. εκεί θέλω να καταλήξω ναι. ότι ε, υπήρχε ήδη μία, ε, μία βάση και ξέρετε, επειδή είναι σημαντικό σε κάποια κομβικά θέματα και θέματα τα οποία έχουν να αφορούν και τα ανθρωπινά δικαιώματα και την προσαρμοστικότητα της ελληνικής πολιτείας στα ευρωπαϊκά δεδομένα, να υπάρχει μια συνέχεια του κράτους. Να. Αυτό λοιπόν που προσπάθησε και το Υπουργείο Δικαιοσύνη και θεωρώ ότι επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό με, με, μέσα και από τη συζήτηση που έγινε και στην Επιτροπή και, στο, και στην Ολομέλεια, είναι να υπάρξει ένα νομοθέτημα Συνεκτικό και πλήρε στο βαθμό που μπορεί να υπάρξει mm -hmm. η πληρότητα σε ένα τόσο αχανέ νομικό πεδίο, το οποίο και στηρίχθηκε και από μεγάλο έυρο και... ε, κοινοβουλευτικών ναι, κομμάτων. Ναι, ενσωματώθηκαν και πάρα πολλέ αλλαγέ, 90 νομοτεχνικέ βελτιώσει και υπήρξαν και πολλοί ενδιαφέρουσε από, από όλα τα κόμματα στον, ναι, και, ναι, και, και την πλειοψηφία την απεδέχτη το Υπουργείο Δικαιοσύνη. Και είναι σημαντικό αυτό και για την εικόνα, ξέρετε, και του Κοινοβουλίου mm -hmm. σε θέματα τα οποία είναι. Και υπάρχουν διαφορέ μεν, αλλά ο κεντρικό στόχο και η κεντρική στόχευση επιτυγχάνεται mm -hmm. ε, ορθολογικά. Ωστόσο, είναι ένα σύνθετο ζήτημα το ζήτημα των προσωπικών δεδομένων και έχει να κάνει και με το αν μπορούμε να έχουμε πανευρωπαϊκού κανόνε ή όχι. Γιατί υπάρχουν διαφοροποίησει από χώρα σε χώρα. Και υπήρξε ναι. και κριτική ω προ αυτό. Γιατί και στην προηγούμενη διαδικασία υπήρχαν διαφωνίε στην νομοπαρασκευαστική ω προ το πώ θα ενσωματώνονταν αυτές, αυτοί οι κανόνε. Κοιτάξτε, επειδή εκ των πραγμάτων η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων δεν είναι μια εθνική υπόθεση αποκλειστικά, yeah. αγγίζει εκ τη φύση τη επεξεργασία που γίνεται πολλέ φορέ δύο και τρία και πέντε κράτη-μέλη. Δεν μπορεί λοιπόν, και αυτό είναι και ο στόχο, και γι' αυτό υπήρξε και κανονισμό ευθύ εξ αρχή και όχι οδηγία, ώστε στα βασικά τουλάχιστον να υπάρχει μια ενιαία γραμμή. πολιτική γραμμή σε όλα τα κράτη-μέλη τη Ένωση. Τώρα υπάρχουν τροτά σημεία σε αυτό τον νόμο, υπάρχουν ασάφειε, υπάρχουν σημεία τα οποία αναιρούν άλλα σημεία. Καλά, τέλειο νόμο δεν μπορεί να υπάρξει. Ναι. έτσι, Και ο νόμο, η, η πρακτικότητά του και η αποτελεσματικότητά του θα, φα, θα φανεί στην εφαρμογή. Ναι. Εδώ πέρα ο στο στοχεύει στην προστασία του ατόμου από την επεξεργασία. Φέρει πάρα πολλέ διατάξει, οι οποίε είναι προστατευτικέ του πολίτη στην, σε όλα τα φάσματα του ιδιωτικού του βίου ναι. και τη και και συναλλαγή του με το δημόσιο. Mm -hmm. Οπότε. Θεωρώ ότι ο μεγάλος στόχος και η πλειοψηφία των αναγκών της σύγχρονης κοινωνίας επιτυγχάνεται με το νομοθέτημα αυτό, το οποίο είναι τεχνικό και σύνθετο και γι' αυτό και χρειάστηκε και αρκετά χρόνια επεξεργασίας, προστικών, αλλαγών. Ε, δυστυχώς δεν ενσωματώθηκε εγκαίρως το κομμάτι της οδηγίας με αποτέλεσμα να μας οδηγήσει και σαν Εθνικό Κοινοβούλιο να νομοθετήσουμε πιο γρήγορα από την προβλεπόμενη, την πιο ε, φυσιολογική διαδικασία, διότι mm -hmm. σύν της άλλης υπήρχε και ένας κίνδυνος για να ε, υπάρχει ακόμα δηλαδή, ένας κίνδυνος για ένα βαρύ πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μη ενσωμάτωση της οδηγίας. Ε, θεωρώ ότι και η ψήφιση του νόμου, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο επετέφθη η ψήφιση, ότι δίνει ένα οπλοστάσιο ε, στην ε, ε, ελληνική δημοκρατία mm -hmm. να υπερασπιστεί ότι τουλάχιστον έστω και καθυστερημένα, Μάλιστα. έστω και με απειλέ, μπορούσαμε yeah. και προχωρήσαμε να ένα βήμα παρακάτω. Να δούμε τη λέει αντιπολίτευση και θα έρθω μετά ξανά για τα επιμέρου. Ναι. Ε, γιατί, κύριε Κατούγαλα, έχετε πει ότι υπάρχει μια δυσκολία στην ισορροπία τη ελευθερία και τη ασφάλεια. Πού βλέπετε τι ε, ασάφειε και αν είστε ικανοποιημένο από τι βελτιώσει που έγιναν. Πρώτα πρώτα να πω ότι πράγματι προσπάθησαν όλα τα κόμματα και η κυβέρνηση να συζητήσουν δημιουργικά σε ένα ζήτημα που όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι κεντρικό και κομβικό. Mm -hmm. Από τι κινδυνεύουμε. Σωστά λέτε ότι 20-30 χρόνια πριν συζητούσαμε θα ανησυχούσαμε κυρίως για το πόσο η ελευθερία μας, κυρίως η προσωπική μας ελευθερία και η ιδιωτικότητά μας, θα κινδύνευε από την παρουσία πανοπτικών όπως τα λέμε, Συστημάτων παρακολούθηση του δημόσιου χώρου. Ναι. Τότε η απειλή φαινόταν να προέρχεται κυρίω από το κράτο. Να έχουμε κλειστά κυκλώματα παρακολούθηση, ε, όχι μόνο στου δρόμου για την τροχαία κίνηση, όχι μόνο έξω από τα ATM. Αυτή οι κίνδυνοι εξακολουθούν να είναι παρόντε. Έχουμε με την εξέλιξη τη τεχνολογία πια δυνατότητα αναγνώριση των προσώπων, αναγνώριση φωνή, ακόμα και αναγνώριση του βηματισμού. Ναι. Και πρέπει πάντοτε να προσπαθούμε να προφυλάσσουμε και αυτού του είδου τη ελευθερία. Αποδείχθηκε όμω ότι στι δεκαετίε που ακολούθησαν, ακόμα μεγαλύτερη απειλή υπήρχε από ιδιωτική φύση εξουσία. Mm -hmm. Είτε του μεγάλου του ίντερνετ, κάθε φορά που μπαίνουμε σε ένα ιστότοπο, αφήνουμε ένα τυπικό ψηφιακό. Mm -hmm. Αυτό χρησιμοποιείται αφενό εμπορικά. Να πουληθεί εταιρείε που του ενδιαφέρουν οι προτιμήσει μα. Από την άλλη μεριά, όμω, μπορεί να δημιουργήσει και ένα ολόκληρο προφίλ μα προσωπικό. Γι' αυτό έχουμε αυτά τα εξατομικευμένα περιβάλλοντα που μελετάνε τη χρήση μα και μα προσφέρουν αυτό που εμεί αναζητούμε και έτσι, θέλουμε. Έτσι. Αλλά πέρα από αυτό το προφανέ, υπάρχουν τουλάχιστον δύο άλλοι τομεί διακινδύνευση. Ο ένα είναι ότι μεγάλε εταιρείε στον χώρο τη υγεία ή στον χώρο τη ασφάλιση θα είχαν ενδιαφέρον πρόσβαση σε δεδομένα είτε γενετικά είτε υγεία, ώστε μια ιδιωτική Αυτό εταιρεία. απαγορεύεται, κύριε Κατρούν, καλά το με τον νόμο σωστά. Είναι μια από τι βελτιώσει. Είναι η επεξεργασία των γενετικών δεδομένων. Ακριβώ. Είναι μια από τι βελτιώσει που προ το έφερε ο Υπουργό mm -hmm. Δικαιοσύνη, ενώ σε μια αρχική εκδοχή φαινόταν να αναγνωρίζεται ω γενικό καλό. Η δυνατότητα των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών υγεία να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα υγεία για λόγου τιμολογιακού, ναι. για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατέ μα, για να μπορεί μια ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία να ορίζει ε, το α, ασφάλιστρα ή και να αποκλείει κινδύνου ω ναι. προ ορισμένου ανθρώπου. Ακόμα μεγαλύτερου κινδύνου όμω έχουμε για την παρακολούθηση των εργαζομένων mm -hmm. στον εργασιακό χώρο. Και μάλιστα συνέπεσε η συζήτηση του νομοσχεδίου με την επιβολή ενό μεγάλου προστίμου από την αρχή προστασία προσωπικών δεδομένων σε μια μεγάλη επιχείρηση στην Ελλάδα, την Price Waterhouse Coopers, ακριβώ γιατί προσπάθησε να ενσωματώσει στη σύμβαση εργασία στοιχεία που ουσιαστικά θα υπονόμευαν ναι. την ελευθερία των εργαζομένων. Και έχουμε πολλέ περιπτώσει καταγγελιών για αυτά. Από εντελώ χειροπιά, πώ να το πω, ομά, συμπεριφορέ, mm. να πάρουν κάμερα στα απ πέξα του τουαλέτε για να βλέπουν αν υπάρχει κατάχρηση του ελεύθερου χρόνου των εργαζομένων, mm -hmm. μέχρι εκλεπτισμένα συστήματα στις επιχειρήσεις αγωγή δεδομένων που μετράνε πόσους δακτυλισμούς την ταχύτητα, δηλαδή, το έρχεται mm -hmm. Εκεί, λοιπόν, εντοπίζουμε εμείς το βασικό θέμα πια διακινδύνευση των προσωπικών δεδομένων από μια αντίληψη που θέλει η αγορά ή οι μεγάλες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση παντού. Βελτιώσαμε με προτάσεις που, επαναλαμβάνω πάλι, προς τιμή του Υπουργό Δικαιοσύνη αποδέχθηκε, για παράδειγμα, Εξαλείψαμε από το συγκεκριμένο άρθρο τη δυνατότητα να χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των εργαζομένων ναι. δεδομένα που προκύπτουν mm -hmm. από τα κλειστά συστήματα. Αλλά να είναι μόνο α... για λόγου ασφαλεία, ουσιαστικά και λόγου mm -hmm. ασφαλεία. Ακριβώ. Ναι. Επίση, με δική μα πρόταση, εξαλείφθηκε κάθε δυνατότητα να συνδέεται η συλλογή των προσωπικών δεδομένων για την καταγγελία ναι. τη σύμβαση του εργαζομένου. Και εκεί, επειδή είπα τα καλά για την κυβέρνηση, όπω πρέπει να τα λέμε πρέπει να αντιδιαστήλουμε αυτή την υπεύθυνη στάση του Υπουργού Δικαιοσύνη, από την όχι απλώ υπεύθυνη προ την κατεύθυνση του fake news πανέβαση του Υπουργού Εργασία, που για να πάρει πίσω ένα δικαίωμα των εργαζομένων, το δικαίωμά του να ζητούν από τον εργοδότη να αιτιολογεί για ποιο λόγο του απολύει, επιχειρηματολόγησε ότι με αυτόν τον τρόπο τάχα προστατεύει του εργαζομένου από φακέλωμα. Για να είμαστε όλοι έτσι να υπηρετούμε το σκοπό για τον οποίο μα εξέλεξε ο ελληνικό λαό, θα πρέπει να αναδεικνύουμε τι πολιτικέ μα διαφορέ. Θα μπορούσε να πει ο Υπουργό Εργασία ότι πιστεύουμε ότι είναι υπέρ τη ευελιξία τη αγορά-εργασία. Που είναι ένα συμπληρωματικό επιχείρημα. Δεν είναι σωστό όμω να επιχειρηματολογούμε σε κάτι που προφανώ. Mm -hmm. Για να ε ε ναι. και μια τελευταία, μια τελευταία παρατήρηση: πέτα, να Έχετε να δίκιο να λέτε σας. ότι ένα νόμο όχι απλώ δεν είναι τέλειο. Ουσιαστικά δίνουμε μια πολύ άνηση μάχη είναι τόσο πιο πολύ ισχυρή. Είναι πια. η εξέλιξη τη τεχνολογία, κύριε Όχι καθώς, μόνο η εξέλιξη τη τεχνολογία, η εξέλιξη δύναμη ναι. των μεγάλων εταιριών. Όπω λέγονται η GAFA, Google, Amazon, mm -hmm. Facebook, Amazon. Ναι, που δεν τι προλαβαίνει Η Ευρώπη κανείς. προσπαθεί να δώσει μία μάχη, επιβάλλει πρόστιμα, Πρέπει όμω να είμαστε πολύ πιο συνειδητοποιημένοι και να προβάλλουμε ακόμα μεγαλύτερο έντονο τρόπο την υπεράσπιση των δικαιωμάτων. Κυρία Γιανακοπούλου, ποιε είναι κατά την δική σα άποψη οι αδυναμίες αυτού του νόμου, Πού δηλαδή αφήνει του ανθρώπου απροστάτευτου, Γιατί υπάρχει η λύθη, το δικαίωμα στη λύθη, δηλαδή η διαγραφή κάποιων. Αρχείων και από την Google, αλλά δεν είναι, ε, είναι ένα δικαίωμα το οποίο δεν είναι και δεν είναι. Είναι και, δηλαδή... και πλήρω κατοχυρωμένο ναι. ειδικά με το άρθρο 27, 28, όσον αφορά το θέμα του. Είναι υποαίρεση των, ε, δηλαδή. δηλαδή Μέσω με... μαζική ενημέρωση. Υπάρχουν τέλο πάντων κάποιε εξαιρέσει οι οποίε αφήνουν αυτό το παραθυράκι. Να πάρουμε όμω λίγο τα πράγματα ναι. από την αρχή, κυρία Κουλούρη. Γιατί ο γενικό κανονισμό προστασία προσωπικών δεδομένων, ο λεγόμενο GDPR, mm -hmm. είναι πραγματικά. Πολύτιμος. Και αυτό νομίζω το ανέδειξε τόσο το σκάνδαλο της Cambridge Βέβαια, ναι. Και οι τεχνολογικές εξελίξεις ουσιαστικά έχουν οδηγήσει στο εξή. Το όνομα του καθενός μας να αξίζει χρυσό mm -hmm. για εταιρείες όπως είναι η Google, η Facebook, ε, τέλος πάντων τέτοιοι κολοσσοί. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι πάντα στην πρωτοπορία όλων αυτών ε, των ρυθμίσεων και αυτό είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και θετικό έχει βγάλει τον εξή κανονισμό και βεβαίως την αντίστοιχη οδηγία του 2016 οι οποίες κατηχυρώνουν αυτό mm -hmm. το πολύτιμο δικαίωμα για εμάς. Τι στην ακριβώς σημαίνει η συγκατάθεση στην χρήση των προσωπικών μας δεδομένων. Πρέπει να υπάρχει ρητή συγκατάθεση από τη μεριά του χρήστη για την προστασία, για την ε, χρή, χρήση των στοιχείων, συμφωνί... του αποτυπώματό του. Mm -hmm. ε, να το oh, πούμε Πώς γίνεται όμως διαδικαστικά αυτό, κύριε Γιανακοπούλου, αυτό για να το καταλάβουν να γίνει... και οι Αν έχετε δει και τώρα τελευταία, όσον αφορά όταν μπαίνουμε μέσα στα, σε διάφορα sites, mm -hmm. πλέον βγαίνει κατευθείαν στην Αν αποδεχόμαστε, εικόνα, αν αποδεχόμαστε ναι. ή όχι. Αυτό είναι απότοκο τη εφαρμογή του, κανονισμού, του, του νόμου, κανονισμού, mm -hmm. του νόμου ε, το οποίο υπάρχει. Και πρέπει να πατήσει αποδέχομαι ή δεν αποδέχομαι, προκειμένου ουσιαστικά το στίγμα σου, το αποτύπωμά σου να μπορέσει να ε, χρησιμοποιηθεί mm -hmm. ή όχι από τον συγκεκριμένο ιστότοπο. Ε, τι συμβαίνει τώρα με τη χώρα μας. Η αλήθεια είναι ότι όσον αφορά το γενικό κανονισμό, ο γενικός κανονισμός... Είναι άμεσα εφαρμόσιμος, ήδη από το 2016. Υπάρχουν όμω οι ρήτρε ευελιξία ναι. όσον αφορά τη συγκεκριμενοποίηση ε, κάποιων ζητημάτων εφαρμογή, τα οποία έχουν να κάνουν με την προσαρμογή ε, στο ε, εθνικό δίκαιο. Mm -hmm. Και υπήρχαν ε, τέτοια ζητήματα όσον αφορά, παραδείγματο χάρη, το καθεστώ το οποίο ισχύει στι εργασιακέ σχέσει. Ναι. Ε, το οποίο ρυθμίστηκε με το άρθρο 27. Εκεί πέρα η πρώτη ρύθμιση, την οποία είχε εισάγει η κυβέρνηση στην ε, διαδικασία της διαβούλευση, ήταν απαράδεκτη. Είχε απαράδεκτες ρυθμίσει όσον αφορά ανακριτικά καθήκοντα του εργοδότη και είναι προ τιμήν του Υπουργού ε, το γεγονός ότι αυτό τελικά το διέγραψε mm -hmm. και βελτίωσε σε ικανοποιητικό βαθμό, όχι λέγαμε το, ναι. το συγκεκριμένο άρθρο. Όπω επίση το γεγονό ότι όσον αφορά τη συγκατάθεση ανηλίκου, ήταν και αυτό πάρα πολύ. Προβληματικό μετά από την διαβούλευση, η οποία δυστυχώ ήταν πολύ περιορισμένη και εν μέσω 15 Αυγούστου και είναι κάτι το οποίο και αυτό πρέπει να το αναφέρουμε και αυτό ε, εν τέλει βελτιώθηκε. Βέβαια, πολλά Οι παιδιά, παιδιά όμως, που είναι πολύ μικρά σε ηλικία δηλώνουν ε, ψεύτικη ηλικία για να αυτό μπορούν είναι να ανοίξουν ένα λογαριασμό. Έτσι, και είναι μια, μια παράμετρο. Πάντα υπάρχει και αυτό δυστυχώ. Από εκεί και πέρα, τα πρόστιμα τα οποία τρώει η χώρα μα αφορούν μέχρι στιγμή τουλάχιστον mm. την μη εφαρμογή τη οδηγία, τη μη ενσωμάτωση τη οδηγία του 2016 και γι' αυτό υπάρχουν ευθύνε τη προηγούμενη κυβέρνηση. Βεβαίω υπήρχαν ζητήματα όσον αφορά και τη μη συμφωνία των μελών των νομοπαρασκευαστικών νομο νομο επιτροπών. Όμω το γεγονό ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μα έχει καταδικαστεί στο δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση και σε Πράκει. κάθε περίπτωση έχουμε παραπεμφθεί. από έχουμε αλλά Δεν, είχε... μπορεί να είμαστε χαρούμενοι. Αλλά, αλλά δεν έχουμε καταδικαστεί. Ωραία. Από τη στιγμή παρακοπή, όμως που ο, 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 ο νόμος ενσωματώθηκε νομίζω ότι θα αποζευθεί. Να ότι αυτό είναι. Όμως η αλήθεια είναι ότι υπήρξε... συνήθω ακολουθείτε, κάνουμε μάχη για το παιδί, δεν είναι ακολουθείτε, με βάση την ευρωπαϊκή... σε περίπτωση αρχή που είχαμε ήδη. τι έκανε μέχρι τώρα, η αρχή προστασίας... Ή δεν είχε τα όπλα τα απαραίτητα για να κάνει αυτό που έπρεπε Νομίζω ότι σίγουρα δεν υπήρχαν και τα απαραίτητα όπλα Προκειμένου να κινηθεί Και να μην ξεχνάμε πάντως Και επιτρέψτε μου αυτό να mm -hmm. το αναφέρω Ότι τόσο η θεσμοθέτηση και η λειτουργία της αρχή προστασία προσωπικών δεδομένων ναι. Όσο η προστασία σε συνταγματικό επίπεδο, στο άρθρο 9α του συντάγματο, όσο βεβαίω και ο νόμος 2472 του 1997, που ήταν μέχρι στιγμή το πλαίσιο, το νομοθετικό και το θεσμικό τη προστασία των προσωπικών δεδομένων στη χώρα μα, mm -hmm. όλα αυτά έχουν τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Και όλα αυτά είναι κάτι το οποίο νομίζω έστω μέχρι στιγμή, ελιπό ή όχι, ε, εφάρμοζαν ή προστάτευαν τα προσωπικά ναι. δεδομένα. Επειδή κάνατε μια Εμείς κριτική είναι... για το θέμα των ΜΜΕ των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τις εξαιρέσεις που προβλέπουν. Εστιάσατε και σε αυτό στην ομιλία σας. Είναι μια ναι, ναι, να μου εξηγήσετε τι ακριβώς εξαιρέσεις προβλέπονται αναφορικά με τα μία και τη λύθη, το δικαίωμα στη λύθη, γιατί σκέφτομαι εγώ και σαν δημοσιογράφος μου φτάνουμε στη λογοκρισία από την άλλη πλευρά. Ε, δεν θα διαφωνήσω ότι είναι πάρα πολύ λεπτές όλες, όλες οι, οι ισορροπίες ναι. και όλες οι ισορροπίες στο συγκεκριμένο νομοθέτημα. Δηλαδή, ναι. το να μπορέσεις να συνδυάσεις αφενός, ναι, την ελευθερία του λόγου, την ελευθερία των δημοσιογράφων να κάνουν τη δουλειά τους, αλλά ταυτοχρόνως και το δικαίωμα προστασίας της προσωπικότητας και των προσωπικών δεδομένων, σίγουρα δεν είναι μια εύκολη δουλειά. Πρέπει αυτό να το αντιληφθούμε όλοι. Από εκεί και πέρα όμως και με βάση το κείμενο, το πνεύμα. Και την ουσία, αν θέλετε, του κανονισμού. Και γι' αυτό αυτό το οποίο ζητήσαμε όλοι ήταν ο συγκεκριμένο νόμο να ήταν όσο πιο κοντά γίνεται στον, στο πνεύμα του κανονισμού. Αφήνει κάποιε εξαιρέσει, αν θέλετε, λίγο πιο θετικά διακείμενε υπέρ ε, των μέσων μαζική ενημέρωση mm -hmm. και μη προστατεύοντα επαρκώ το δικαίωμα τη προστασία προσωπικών δεδομένων των ατόμων, ναι. ε, το οποίο πιστεύουμε ότι δεν κινείται στο πλαίσιο του κανονισμού. Όπω επίση. Ένα τελευταίο, ναι. μου επιτρέπεται στα άρθρα 31-34. Γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι σοβαρό και κάτι το οποίο δεν ε, εισακούστηκε από τον Υπουργό. Ε, έχει να κάνει με το δικαίωμα το οποίο έχει ο DPO, ο διαχειριστής των προσωπικών mm -hmm. δεδομένων, εάν θεωρήσει ότι η διαγραφή κάποιων στοιχείων ή των προσωπικών δεδομένων δεν είναι προς το συμφέρον του ατόμου, το οποίο ζητάει όμως να διαγραφούν αυτά τα στοιχεία, έχει ακόμα το δικαίωμα του ουσιαστικά να μην προχωρήσει στη διαγραφή τους. Ναι. Αυτό είναι ένα προβληματικό σημείο του νόμου, το οποίο εμείς, το αναφέραμε. Mm -hmm. ο, πολλά από ο, αυτά τα οποία πρότεινε το κίνημα αλλαγή έγιναν, εισακούστηκαν από τον Υπουργό και αυτό είναι κάτι σημαντικό. Το συγκεκριμένο όμω mm -hmm. είναι ένα κενό το οποίο δυστυχώ δεν εισακούστηκε. Θα δώσω εισακούστηκε. στο δεύτερο γύρο ναι, βέβαια, λίγο θέλω. χρόνο να δώσετε ναι, κάποιε ναι, απαντήσει. Ναι, σα κράτησα ούτω ή άλλω από την εισήγησή σα για να πάμε μετά για τα Capital Controls. Ε, ελάτε, κυρία Μανολάκου, να έρθω σε εσά. Γιατί λέτε είμαστε φακελωμένοι. Ούτω ή άλλω είμαστε φακελωμένοι κυρία Μανολάκου, νομίζω. Το θέμα είναι πώς θα προστατευτούμε περισσότερο. Φακελωμένοι είμαστε και αυτή τη στιγμή δίνεται νομική κάλυψη στο φακέλωμα. Mm -hmm. αυτή, αυτή είναι η ουσία. Δηλαδή, χρειάζεται προστασία από τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Βεβαίω, χρειάζεται προστασία, αναμφίβολα. αμφίβολα. Αυτός ο νόμος τα καλύπτει. Όχι. Εσεί ψήφισατε ορισμένα του άρθρα. Ορισμένα, ε... σε ορισμένα και ό,τι βελτιώθηκε. Και, και στα άλλα υπήρχε, Γιατί παρόν. πολλά ναι. ήταν ανούσια. Mm -hmm. να πω, μπορεί να ήταν 90 σημεία ε, βελτιωτικά, αλλά ήταν τα περισσότερα ανούσια. Και δεν αλλάζουν και στην κυριολεξία την ναι. ουσία. Η βασική σα ένσταση που έγινε στο, στο λοιπόν γεγονό είναι... ότι δεν προστατεύονται οι εργαζόμενοι απέναντι στον εργοδότη. Ε... σήμερα προσωπικά δεδομένα υπάρχουν. Ναι. Και τα χρησιμοποιούν παρανόμω. Yeah. Δηλαδή, να σα πω κάτι. Οι γαλακτοκομικέ εταιρείε έχουν χωρίσει σε ζώνε που παίρνουν από κτηνοτρόφου το γάλα. Mm -hmm. Εάν κάποιο κτηνοτρόφο είναι δυσαρεστημένο και θέλει να αλλάξει εταιρεία, μπαίνει στη blacklist. Mm -hmm. Σα το λέω δηλαδή, αυτό είναι mm -hmm. κάθεστό. Κα ε, και για τέτοια μπορώ να σα πω ένα σωρό. Η κάμερε. Όταν πάνε να δώσει ανακοίνωση από το συνδικάτο έξω από την πόρτα που έχει την κάμερα, δεν την παίρνουν ο εργαζόμενο. Γιατί παρακολουθείτε. Mm -hmm. Δεν προστατεύονται. Ναι. ή μπορεί να βάζουν κάμερα ε, στο χώρο παραγωγή και λένε ότι θέλουμε να προστατέψουμε από ε, κλεψιέ mm -hmm. ε, κλπ. Όμω στην ουσία παρακολουθεί το εργαζόμενο. Μπορεί να το βελτίωσε, αλλά δεν άλλαξε. Παραμένει η κάμερα. Mm -hmm. Άρα το φακέλο. Όχι, μάλλον και η επιχείρηση δεν πρέπει να έχει κάποια μέτρα ασφάλεια. Βεβαίω να τα πάρει και σε άλλα σημεία και με άλλου τρόπου. Ε, και το λέω γιατί ε, τα προσωπικά δεδομένα ε, χρησιμοποιούνται συνδικαλιστική δράση. Mm -hmm. Σεξουαλική προτίμηση, ναι. πολιτική ιδεολογία. Αυτά λοιπόν συγκεντρώνονται, είναι συγκεκριμένα. Και μάλιστα συγκεκ... ε, επεξεργάζονται και από τρίτους. Ναι. Δηλαδή αυτά μπορεί να δοθούν από τη μία εταιρεία στην άλλη. Μπορούν να δοθούν από τις κρατικές σε τρίτους όπως είναι το ΝΑΤΟ. Άρα Ζούμε ενώ... πάντως στην εποχή που ε, η νέα επιστήμη είναι η επεξεργασία των big data. Των μεγάλων ε, δεδομένων. Έτσι είναι και πουλιέται η πληροφορία. Και πουλιέται, πουλιέται δεν είναι. Και πουλιέται ναι, ναι, και, ναι. και ακριβά. Ναι. Α, ε, όμως η πληροφορία μαζεύεται και με παράνομο τρόπο. Mm -hmm. Εδώ λοιπόν νομιμο, νομιμοποιείται. Και νομιμοποιείται μάλιστα προκλητικά. Εάν διαβάσετε, ε, όχι μόνο από τις παρεκκλήσεις που είπε η κυρία Γεννακοπούλου, βεβαίως υπάρχουν παρεκκλήσεις ευρύτατες που ουσιαστικά ακυρώνουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Και αυτό είναι παρατήρηση, αν θέλετε, και στην έκθεση της επιστημονικής υπηρεσία της Βουλής. Άρα δεν είναι μόνο διαπίστωση δική μας και αν δείτε και σε άλλα κοινοβούλια τις συζητήσει. Αυτό λέγεται συνεχώς, δηλαδή οι εξαιρέσεις ουσιαστικά τεινάζουν στον αέρα τον κανόνα και αντί για προστασία έχουμε φακεόλωμα. Η εξαίρεση δηλαδή γίνεται ο κανόνας. Και μιλάμε για βασικά δικαιώματα, πολιτικά φρονήματα, συνδικαλιστική οργάνωση, θρησκεία, υπάρχουν όμως πρόσωπα υπεύθυνα για την τήρηση των προσωπικών δεδομένων. Μα, μα οι Αναλαμβάνουν δηλαδή ένα συγκεκριμένο ρόλο. Ναι, οι εξαιρέσει και οι παρεκκλήσει Δικαιώνει, δικαιώνει την κατάχρηση. Mm -hmm. Αυτό λέμε. Κάνετε και, και μια κριτική, λέω... νομίζω για το προληπτικό φακέλωμα. Απαλήφθηκε αυτή η διάταξη, Όχι. όχι Γιατί είναι ένα, ένα 70, κομμάτι είδα ότι αφαιρέθηκε. Είναι το άρθρο 70, όπου πραγματικά ουσιαστικά μιλάει για το προληπτικό φάκελα, το φακέλωμα. Δηλαδή, είσαστε μάρτυρα σε κάποια δίκη. Μαζεύουν όλα τα προσωπικά τους δεδομένα, έχουν ε, την νομιμότητα, ε, εκτιμάνε ότι μπορεί πιθανόν στο μέλλον να εκτελέσετε, να κάνετε κάποιο ποινικό αδίκημα. Σας παγκελώνουνε. Ναι. Αυτό λέει το άρθρο 70. Ναι. Άρα... Από την άλλη θέλω να μου πείτε και τι συνιστά εθνικό συμφέρον. Δηλαδή, υπάρχει και αυτή η διάσταση. Ναι, λοιπόν... ζούμε σε μια εποχή τρομοκρατία. Δεν είναι οι εποχέ αγνέ. Και κάπω πρέπει να προλαμβάνονται κάποια λοιπόν, πράγματα. Λοιπόν, το εθνικό συμφέρον και η ασφάλεια είναι πολύ γενικόλογε και ερμηνεύεται από τον καθένα όπως θέλει. Δηλαδή, εθνικό συμφέρον μας έλεγε και η προηγούμενη κυβέρνηση σε νομοσχέδια να καταστρατηγία ηγείται η προστασία των δασών και να μπορείς να κάνεις χωματερές π.χ. ή να, κάνεις, να εγκαταστήσεις ανανεώσιμες πηγές ανέργειας. Δηλαδή, το συμφέρον του ενό επιχειρηματία χαρακτηρίζεται εθνικό συμφέρον. Άρα είναι βρύτατο. Γι' αυτό λέμε ότι Ό,τι ε, ε, κάνει παράνομα η ε, επιχειρηματική όμιλη και τα μονοπόλια, ουσιαστικά μέσα από αυτούς τους νόμους νομιμοποιείται. Και αυτό, και αυτό είναι στη σειρά μιας αλυσίδας νομοσχεδίων, που έχουμε στη Βουλή mm -hmm. από το κατά καλό καιρό. Και τελειώνω μία, με το εξής. Εγώ. Ξέρετε ότι για αυτή την οδηγία, παραδείγματο χάρη στην Κυπριακή Δημοκρατία, ε, ναι. στο Κοινοβούλιο, ξέρετε πώς, πώς ψηφίστηκε, 25 υπέρ 21 κατά. Mm -hmm που αναδεικνύανε ακριβώς την καταστρατήγηση τελικά μέσα από τον κανονισμό και την οδηγία την να, προστασία των ατομικών και προσωπικών Ελάτε, Και είναι... τελικά μιλάμε για ευαίσθητα, πραγματικά ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Μάλιστα. Για να περάσουμε και στο ναι, Capital Controls, κάνω, controls να κάνω, θέλω, επειδή δεν προλάβατε στην αρχή να πείτε τα ειδικά σημεία, θέλω να, να, κα, κάνω να, κάνω να αναφέρετε αυτά που είπαν οι συναδελφοί σας. Που είναι και συμβολικές σχέση με αυτά που ακούστηκαν. Καταρχάς να διευκρινίσουμε λίγο για την καταδίκη τη χώρα από την εκκρεμούσα να το πούμε ναι, έτσι ναι, διαδικασία. Ναι. Αυτό δεν έγινε ευνηδίω. Δεν ξυπνήσει μια μέρα και έμαθε η Ελλάδα ότι υπάρχει κίνδυνο προστίμου και μάλιστα σοβαρού προστίμου, το οποίο mm -hmm. δεν το χρωστάμε και στην τελική ανέλληνε φορολογούμε ε, και σε, από, από χθε για κάποιο λόγο. Υπήρξε για να το, για να το καταλάβουν και, και οι τηλεθεατές, η προθεσμία για την ενσωμάτωση τη οδηγία ήταν το Μάιο του 2018. Ναι. Η πρώτη προειδοποιητική επιστολή, όπω ορίζει η διαδικασία επιπαραβάσης που υπάρχει στη συνθήκη τη Λισαβόνα, υπήρξε τον, Ιανου... τον Ιούλιο του 2018, mm -hmm. και η αιτιολογημένη γνώμη, η οποία είναι το κείμενο που οριοθετεί την παραβίαση και σε παραπέμπει στην ουσία, σαν προστάδιο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, υπήρξε τον Ιανουάριο του 2019. Ναι. Θέλω να πω λοιπόν αυτό. Ότι υπήρχε μια πραγματικά πολύ μεγάλη καθυστέρηση ενσωμάτωση τη ενωσιακή νομοθεσία, η οποία μπορεί πράγματι να οφειλόταν σε επιστημονικέ διαφωνίε, πράγματι να οφειλόταν στη σύνθετη του, του αντικειμένου, πράγματι να υπήρχαν ζητήματα. Αλλά η ελληνική δημοκρατία δεν ομοθέτησε εκείνη Πλέον γέρος. κινδυνεύουμε από το κράτο. φυσικά κινδυνεύουμε και από τη στιγμή που ενσωματώσαμε τι ενωσιακέ. που, ξέρετε πού που, που μπορούμε να πέσουμε. Κάθε κράτο να περιμένει να περάσουν πέντε μήνε από την ενσωμάτωση μια ενωσιακή οδηγία και να πηγαίνει στο δικαστήριο και να λέει ότι την ενσωμάτωσα. Θα κρυθεί, mm -hmm. θα κρυθεί γι' αυτό είπα προηγουμένω, ότι και η διαδικασία με την οποία επετεύχθη η ενσωμάτωση είναι ένα επιχείρημα. Θα κρυθεί από το δικαστήριο αν υπάρχει αντικείμενο στην δίκη ναι. για να γλιτώσει το κόσμο. Αλλά δεν υφίσταται πλέον λόγο, αυτό εννοώ. Λόγο, ο λόγο. Δεν θα υφίσταται. Ο λόγο. Υπάρχει εδώ πέρα, εμεί θα ότι δεν είναι, ότι είναι ένα αντικείμενο η δίκη για να μην υπάρχει στο πρόστιμο. Αλλά δεν πάβει να υπάρχει μια Καθυστέρηση στην ενσωμάτωση. Μάλιστα. Η ελληνική δημοκρατία θα το παλέψει mm. με όλα τα διαθέσιμα μέτρα. Μάλιστα. Ένα αυτό λοιπόν για να, δω, για να βάλουμε οριοθετημένα που είναι η διαδικασία. Mm -hmm. Γιατί πράγματι κατά δίκαιο το δικαστήριο δεν υπάρχει. Υπάρχει παραπομπή τη. Ε, ε, πολύ προχωρημένο στάδιο mm -hmm. λοιπόν αυτή τη διαδικασία. Δεύτερον, επειδή ακούστηκαν για κάποια άρθρα που πράγματι προκάλεσαν έτσι και μια πιο ενδελεχή συζήτηση στην Ολομέλη και στην Επιτροπή. Να πούμε ότι αυτό για τι ανακριτικέ. Ε, ε, Αρμοδιότητε ναι, ναι. που είχε ο εργοδότη, υπήρχε στη, από την νομοπαρασκευαστική που είχε ετοιμάσει το νομοσχέδιο. Και εισήχθηκε πράγματι, απαλήφθηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνη έγκαιρα mm -hmm. και δεν υπήρξε στην ουσία συζήτηση για αυτό το θέμα. Πρέπει επίση να διευκρινίσουμε ότι η προστασία κανένα δικαιώματο, κανένα δικαιώματο πλην τη αξία του ανθρώπου, τη ανθρώπινη ζωή, δεν είναι απόλυτη. Ναι. Προφανώ πρέπει να γίνεται στάθμιση. Προφανώ θα πρέπει να υπάρχουν. Ε, όταν υπάρχουν δικαιώματα, όπω το δικαίωμα τη πληροφόρηση που αναφέρατε προηγουμένω, όπω η ασφάλεια, θα πρέπει να γίνονται σταθμίσει και αυτό είναι ο σκοπό και του νομοθέτη mm -hmm. και του εφαρμοστή του δικαίου στη συνέχεια. Να επιτυγχάνεται με βάση την αρχή τη αναλογικότητα ένα σημείο όπου τα δύο δικαιώματα μπορούν να βρουν μια κοινή τομή. Εδώ πέρα λοιπόν, στο θέμα των δικαιωμάτων των εργαζομένων, ενδεικτικά θα αναφέρω, και εκεί ήταν και η συνεισφορά τη αντιπολίτευση σημαντική, ότι εν αντιθέσει με αυτό που ακούστηκε και δεν ξέρω πώ στην Επιτροπή. Τα δεδομένα που συλλέγονται όταν υπάρχει σύστημα παρακολούθηση ναι. σε, σε, εργασία, σε εργασιακού όπου προφανώ γίνεται έγγραφη ενημέρωση ναι. και επίσημη κλπ., δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των, ναι, νομίζω, της, για την αξιολόγηση ε, των εργαζομένων. Ε, και εκεί απαντήθηκε. Και προκαταλαμβάνω και τον ναι. κύριο το Κατρούπου που το αποκλειστικό, έγινε αποκλειστικό, μια πρόταση. Το αποκλειστικά για Αποκλειστικά και πλέον δεν είναι και δεν, αποτελεί νομίζω, νομίζω. Κριτήριο. δεν αποτελεί κριτήριο. <laughs> Αυτό είναι όμω πολύ σημαντικό να το διευκρινίζουμε, διότι ε, ξέρετε, ακούστηκε κάποια στιγμή και πρέπει να καταλάβει και ο κόσμο που παρακολουθεί τη συζήτηση ότι τα δεδομένα αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ει βάρο του εργαζομένου mm -hmm. για την αξιολόγησή mm -hmm. του. Μάλιστα. Λέω ένα το. παράδειγμα το οποίο είναι και κατανοητό και ήταν και ένα αντικείμενο που υπήρξε και μια συνένεση μέσω mm -hmm. ε, συνεισφορά και των oh, κυβερνήτων. Πάμε λίγο στον υπεύθυνο προστασία δεδομένων και το θέμα τη συνένεση του εργαζομένου. Να. Δεν Σήμερα εγράφηση... τώρα, τι, τι, συνένεση, όταν ίσα υπάρχει ίσα το μαστίγιο τη απόλυτη συνένεση που έρχεται στι εργασιακέ σχέσει, το κάθε περίπτωση ότι... εργαζόμενο από τον άλλο είναι πιο αδύναμο. Μπορεί να διαπραγματευτεί ένα μόνο του με τον εργοδότη. Αφήστε τον να ολοκληρώσει όμω το νόημα του κανονισμού. Ο κανονισμό αυτό είναι απολύτω σημαντικό. σα ίσα όμω υπήρξαν κριτήρια από τα οποία προκύπτει η διακρύβωση τη ελεύθερη βούληση του εργαζομένου. Διότι αν Λέγαμε σκέτο ελεύθερη βούληση, θα μπορούσε πράγματι ο καθένα να την εκλάβει καταχρηστικά ει yeah. βάρο του εργαζομένου. Όταν βάζει κάποια κριτήρια, κάποιε κάποιες ενδείξει, προστατεύει τον εργαζόμενο να δούμε αν υπάρχει πραγματική ελεύθερη βούληση ή mm -hmm. η ελεύθερη βούληση είναι προϊόν απειλή, καταναγκασμού τη εξαρτημένη σχέση εργασία που υπάρχει, που πράγματι είναι yeah, κίνδυνη yeah, 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 yeah. και πρέπει να προστατευτεί mm -hmm. ο εργαζόμενο. Στο πλαίσιο αυτο που προανέφερα προηγουμένω μία. Ε, Σύγκληση των δικαιωμάτων που υπάρχουν. Εδώ είναι μια περίπτωση που πρέπει να προστατευτεί παραπάνω το δικαίωμα του εργαζομένου, γιατί είναι Μάλιστα. σε μειονεκτικότερη θέση από τον εργοδότη. Δεν είναι σαν άλλα δικαιώματα. Mm -hmm. Και θέλω να τελειώσω με το θέμα του, του DPO που ανέφερε η κυρία Γιανακοπούλου, που ε, υπάρχει πράγματι και κατά την άποψή μα είναι μια σοβαρή καινοτομία Του νομοσχεδίου να υπάρχει ένα υπεύθυνο επεξεργασία σε κάθε δημόσιο φορέα, ο οποίο προσέξτε. ή μπορεί και να προστατεύει είναι ένα για περισσότερου δημόσιου φορεί. ο οποίο και προστατεύει εν τη γενέση τη συναλλαγή του, του διοικούμενου με τη δίκηση, mm -hmm. σε ένα πρώτο επίπεδο τα δικαιώματα Και έχει στην μια προστασία των προσωπικών δεδομένων και, και, και επίση προβλέπεται η αρχή τη λογοδοσία, που σημαίνει ότι ο υπεύθυνο επεξεργασία οφείλει να αναφέρει εάν. Να απολογεί, ναι, 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 ναι. να λογοδοτεί στην ουσία mm -hmm. για την εργασία που έχει κάνει και υπάρχουν προφανώ και κυρώσει οι οποίε ε, μεταφέρονται και σαν αστική ευθύνη Μάλιστα. στον mm -hmm. δημόσιο φορέα που, του οποίου, τον οποίο εκπροσωπεί. Mm -hmm. Ωραία. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό στην ουσία πιο πολύ, τα, αν βάζαμε μία στάθμη, τα δικαιώματα τη προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι πολύ πιο έντονα προστατευμένα από το προεφιστάμενο καθεστώ και στι. Ε, περιπτώσει όπου υπάρχει σύγκρουση με άλλα δικαιώματα που είναι προφανές ότι θα υπάρχει, όπως σε όλα τα φάσματα του κοινωνικού βιού, Γνώμονα που υπήρξε είναι και η εθνική ασφάλεια. Ναι, που είναι πολύ θες. σημαντικό. Και ο σκοπό τη οδηγία είναι και αυτό: mm -hmm. να υπάρξει μια ανταλλάγη δεδομένων, αλλά κυρίω η προστασία του πολίτη. Μάλιστα. Ε, μια ανατελεία, γιατί yeah. έχουμε και το θέμα τη άρση των capital controls. Να δούμε το βίντεο από την ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό στην Ολομέλεια τη Βουλή. Είπαμε, τίθεται σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου. Έχουμε και τι διεθνεί επαφέ του Πρωθυπουργού. Θα δούμε εδώ να τι αποτιμήσουμε στο υπόλοιπο μέρο εκπομπή. Σε συνεργασία με την Τράπεζα τη Ελλάδο αποκαθιστούμε πλήρως την ομαλότητα στην κίνηση κεφαλαίων. Τα capital controls αποτελούν από σήμερα παρελθόν. Ταυτόχρονα ανοίγει σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία, ανοίγει όμως για τη χώρα μας ένας νέος κύκλος αισιοδοξία και για την οικονομία και για το τραπεζικό σύστημα, για την Ελλάδα που θέλουμε, για την Ελλάδα που αξίζουμε. Η αποκατάσταση της ελεύθερης κίνησης κεφαλαίων αποτελεί αποφασιστικό βήμα για την κανονικοποίηση της ελληνικής οικονομίας. Συμβάλλει σημαντικά στην εδραίωση της εμπιστοσύνης, στην προσέλκυση επενδύσεων, στην πρόωθηση της ανάπτυξης, στην αύξηση των θέσεων απασχόληση, στην περαιτέρω αναβάθμιση τη πιστοληπτική ικανότητα τη ελληνική οικονομία. Από ό,τι ε, είδαμε όλοι και από ό,τι καταλάβαμε, το επιτελικό κράτο κατά τη διάρκεια των διακοπών του επιτελάρχη δεν τα πήγε και τόσο καλά. Και σήμερα ήρθε να ανακοινώσει εδώ στη Βουλή ε, ε, μια προδιαγεγραμμένη οικονομική και πολιτική εξέλιξη που ήταν η άρση των capital controls για να καλύψετε τις θεσμικές σας ακρότητες, για να καλύψετε την αποτελεσματικότητά σας, προσπαθείτε να κυβερνήσετε με τις εντυπώσει. Ήρθατε σήμερα να θριαμβολογήσετε για την άρση των capital control. Το κατανοούμε, ότι έχετε αυτή την πολιτική επικοινωνιακή ανάγκη. Τα capital controls για τα οποία εργαστήκατε πάρα πολύ σκληρά το 2015 για να έρθουν. Θυμάστε τα στελέχη σας που προέτρεπαν τους καταθέτες να τραβάνε τις καταθέσεις τους από τις ελληνικές τράπεζες. Κάτι το οποίο ενίσχυσε το bank run που ο δικός σας ο κύριος Στουρνάρας ξεδιάντροπα ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2014. Κάτι το οποίο μετά ο κύριος Ντράγκη την 4η Φεβρουαρίου του 2015 εκτόξευσε στα ουράνια τραβώντας, κλείνοντας τη στρόφικα της ρευτότητας της τράπεζας καταργείται ένα από τα προβλήματά μας με την κατάργηση των capital controls. Ναι, καταργείται. Αλλά σκεφτόμαστε και το καταθέτουμε αυτό γιατί δεν θέλουμε να απομιστούμε και ευθύνε μη καλή προετοιμασία ότι όλα τα έχετε δει και όλε τι λεπτομέρειε τεχνικέ και μη τι έχετε εξετάσει με το δέοντα τρόπο. Από αυτή λοιπόν την άρση και πλήρη άρση των capital control, ποιοι ωφελούνται. Είναι φανερό ότι αυτοί οι οποίοι ωφελούνται είναι οι τράπεζε αλλά και τα μονοπόλια. Γιατί θα έχουν πολύ πιο εύκολη πρόσβαση σε νέα κεφάλαια. Τώρα που έγινε η θάλασσα για δεν έχουμε κουτάλια. Δυστυχώ. Θα μα πει ο κ. Μητσοτάκη τι θα κάνει με τα κόκκινα δάνεια. Είναι ένα καλό ερώτημα. Τι θα γίνει με το χρήμα που δεν υπάρχει στην αγορά. Γιατί ξέρετε κάτι. Είναι πολύ σημαντικό βήμα η άρση των capital control. Αλλά το μέτρο θα έχει ακόμα μεγαλύτερο νόημα και σημασία και νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι σε αυτό και ιδίω ο κόσμο που μα ακούει εκεί έξω. Αν υπήρχε και λύση για την αύξηση των εσόδων των Ελλήνων. Γιατί έχουμε στεγνώσει πλέον. Αυτέ λοιπόν ήταν οι τοποθετήσει των κομμάτων μετά την ανακοίνωση για την άρση των capital controls. Θα έρθω σε εσά, κυρία Γιανακοπούλου, για να, για να σα αποδεσμεύσω με τη σύμφωνη γνώμη όλων ναι, και την ανηλυμένη υποχρέωση. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν μίλησε για σημαντικό ρόλο. Εσεί πώ αποτιμάτε την άρση των capital controls, τι σημαίνει για την ελληνική οικονομία, σε συνδυασμό με τι επαφέ τη Διεθνή του Πρωθυπουργού, των νέων απτυξιακών που περιμένουμε και συζητήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Βεβαίω είναι κάτι σημαντικό. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και είναι κάτι, κυρία Γουλούρη, που έπρεπε να είχε γίνει εδώ και καιρό. Έπρεπε να είχε γίνει. Να έρθουν Όλε αυτέ οι δεσμεύσει, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό αποτελούσε εν γέννη ένα εμπόδιο στην ανάπτυξη και βεβαίω δημιουργούσε μία αρνητική εικόνα στο εξωτερικό. Mm -hmm. Και θεωρούμε ότι με την κρίση. Είχαμε πλήρη μερική άρση. Υπήρχε, σε ένα, υπήρχε μια βεβαίω άρση. Σε ένα περίοδο. βαθμό υπήρχε και αυτό είναι σημαντικό. Όμω ε, το να υπάρξει ολική άρση των capital controls και σε σημειολογικό mm -hmm. και σε συμβολικό, αν θέλετε, αλλά και ουσιαστικό επίπεδο, δίνουν μία άλλη, αν θέλετε, έναν άλλον τόνο. Ναι. Ε, Τόσο απέναντι και στου Έλληνε, οι οποίοι ε, τώρα μπορούν νομίζω να είναι λίγο πιο ήρεμοι για να μπορέσουν να επιστρέψουν τα χρήματα στι τράπεζε κτλ. Όσο βέβαια. Και πέστα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, όσο βεβαίω και στου ξένου επενδυτέ. Mm. Σίγουρα η επιβολή των capital controls το 2015 είναι μια σκοτεινή περίοδος της ελληνικής ιστορίας. Υπάρχουν σκιέ. Για το πώ οδηγηθήκαμε εκεί πέρα. Η οποία υπάρχουν θα πρέπει να διερευνηθεί, λέτε η οποία να Και πρέπει ]عت. να δοθούν απαντήσει. Αυτή ναι. είναι η άποψή μου. τη μορφή εξεταστική επιτροπή. Όλα αυτά θα τα δούμε. Το σίγουρο όμω είναι ότι επί τη ουσία αυτό που σα λέω είναι ότι υπάρχουν σκιέ, υπάρχουν ερωτήματα και πρέπει να υπάρξουν απαντήσει. Mm -hmm. Πώ οδηγηθήκαμε εκεί πέρα, εν τέλει και. γιατί έχει στοιχήσει πάρα πολύ ακριβά στην τσέπη του Έλληνα πολίτη. Έχει στοιχήσει πάρα πολύ ακριβά στην επάνω μα στην κανονικότητα. Ε, μα κόστησε πολύ, κόστησε στην ελληνική κοινωνία πολύ, κόστησε στην τσέπη του Έλληνα φορολογούμενου πάρα πολύ. Ο στόχο τη κυβέρνηση είναι η μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων το 2021. Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να μα φέρει. Πιο κοντά στην επίτευξη αυτού του στόχου. Πάντως σίγουρα δεν ακούμε να το λένε. Και αυτό είναι η κριτική που κάνει το κίνημα αλλαγή ε, απέναντι στην κυβέρνηση. Γιατί ενώ προεκλογικά ο κ. Μητσοτάκη το είχε θέσει ω πρώτη στην προτεραιότητα, από τότε που βγήκαν στην κυβέρνηση και μετά δεν ακούσαμε κάτι τέτοιο. ακούσαμε. Λένε ίσα Ότι πρώτα ακούσαμε... να επιδοθεί το κλίμα εμπιστοσύνη και μετά. Ακούσαμε, ναι, ότι να το δούμε και μετά το 2021. Εμεί λοιπόν αυτό το οποίο λέμε είναι ότι το θέμα, ξέρετε, ε, του να υπάρχει. Να μειωθούν τα πρωτογενή πλεονάσματα. Δεν είναι κάτι το οποίο θα λυθεί απλά και μόνο σε μια συνάντηση. Mm -hmm. Που θα έχουμε με του θεσμού, με την επιτροπή, με τα αρμόδια όργανα. Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται σήμωση. Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται διάλογο, χρειάζεται τον χρόνο του. Και αυτό που λέμε είναι ότι. Είστε μια κυβέρνηση που έχετε νοπή λαϊκή εντολή. Και καλώ, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετικό το γεγονό ότι έχετε τη σύμφωνη γνώμη, την αρρωγή και τη στήριξη τη αντιπολίτευση, σίγουρα τη δική μα, που σα λέμε, ελάτε να μπούμε τώρα στο αεροπλάνο και να πάμε να διαπραγματευτούμε όλοι μαζί ενωμένοι τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων. Mm -hmm. Για ποιο λόγο λοιπόν δεν το βάζει στην ατζέντα, Γιατί αυτό που σα είπα χρειάζεται μια ζήμωση και χρειάζεται το χρόνο του. Και ε, κλείνω με το εξή. Αναρωτιέμαι. Πώς θα βρεθεί ο δημοσιονομικός χώρος με το 3,5% πλεόνασμα και όταν ακόμα η ανάπτυξη κινείται σε χαμηλά επίπεδα, ανεμικά επίπεδα, βεβαίως έχουν βελτιωθεί, βελτιώνονται οι δείκτες, η εμπέδωση του καλού οικονομικού κλίματος, όμως αυτό δεν περιμένουμε να αλλάξει από τη μια στιγμή στην άλλη. Άρα λοιπόν, με 3,5% πλεονάσματα και ακόμα χαμηλή ανάπτυξη, Πού ακριβώ θα βρεθεί ο δημοσιονομικό χώρο για παραδείγματο χάρη τι φοροαπαλλαγέ, mm -hmm. οι οποίε είναι πολύ θετικέ. Αλλά πώ θα γίνει. <laughs> ναι, αλλά αυτό θέλει το χρόνο του, yeah. καλό ή κακό. Δεν μπορεί δούμε, να γίνει από τώρα. Θα το δούμε, δούμε με τι επενδύσει πώ θα προχωρήσουν, κυρία Γιαννάκη. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο ο κύριο Μητσοτάκη πρέπει να το θέσει. <laughs> θα μα τα απαντήσει ο κύριο Κότσιρα. Σα ευχαριστώ, κυρία πολύ που είστε κοντά μα. Έλατε, κύριε Κότσιρα, ποιε είναι οι προσδοκίε σα, τι λέτε σε αυτά που σα λένε από την αντιπολίτευση. Θα σα πω καταρχά η μέρα που ψηφίσαμε το νομοσχέδιο που συζητάμε προ την είναι Μια ιστορική μέρα παραλίλω, διότι ψηφίσαμε παράλληλα την ολική τη άρση των capital mm -hmm. controls. Και εδώ πέρα δυστυχώ μα πηγαίνει πίσω σε μια, όπω είπε και η κυρία Γιανακούμπου, να, κουμπλώ, να χρησιμοποιήσω και εγώ αυτή την έκφραση, σκοτεινή περίοδο τη Ελλάδα, τη ελληνική οικονομία, διότι δεν μπορούμε να το περνάμε έτσι. Αυτά τα capital controls, το οποίο σημαίνει κλειστέ τράπεζε για τον επιχειρηματία, για τον πολίτη, μη δυνατότητα να αξιοποιήσει τα κεφαλαία του. Να μην μπορεί να αναπτύξει την επιχείρησή του, να μην μπορεί να κάνει εξαγωγέ. Mm -hmm. Αυτά ήταν προϊόν μια τραγική διαπραγμάτευση το 2015 με Υπουργό Οικονομικών τον κύριο Βαρουφάκη, ο οποίο απορώ και πραγματικά με το πολιτικό του θράσο αυτή τη στιγμή να υπερασπίζεται ακόμα αυτή την επιλογή μετά από τέσσερα χρόνια και Πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα, ο οποίο δυστυχώ συνέβαλε πάρα πολύ σε αυτή την κατάσταση mm -hmm. που δημιουργήθηκε. Κατά τη γνώμη σας πρέπει λοιπόν, να υπάρξει μετά, εξεταστική πρέπει για Πρέπει να ελεγχθεί πάρα αυτό. πολύ σοβαρά. Με τον τρόπο που θα γίνει θα, θα αξιολογηθεί. Πρέπει να ελεγχθεί πάρα πολύ σοβαρά, mm -hmm. διότι είναι μια επιλογή η οποία κόστισε πάρα πολλά στην ελληνική κοινωνία και στους Έλληνες πολίτες. Και γι' αυτό θεωρώ ότι η ολική του άρση είναι να... Καθυστερημένο, α, μια, θα, θα έπρεπε να είναι μη αναγκαίο, για να, γιατί δεν θα πρέπει να έχουν γίνει τα capital controls. Αλλά εδώ που φτάσαμε, η ολική του άρση είναι μια σημαδιακή, συμβολική και ουσιαστική ρύθμιση, η οποία δίνει και εμπιστοσύνη, δείχνει και την αξιοπιστία τη χώρα και mm -hmm. την εμπιστοσύνη των αγορών και των κεφαλαίων που μπορούν να έρθουν στη χώρα και να επενδύσουν. Δίνει στον πολίτη μια ασφάλεια πλέον, ώστε να μπορέσει να κινηθεί περισσότερο στην οικονομική του συναλλαγή και Δίνει, στην οικονομική ε, του ζωή. Δίνει εμπιστοσύνη στο εξωτερικό για να πετύχει ξέρετε, αυτό που τώρα, θέλει ξέρετε, η κυβέρνηση, ξέρετε, που είναι συζητάμε, η μείωση των κουλούρη, πρωτογενών Συζητάμε τώρα κάτι το οποίο είναι πρωτόγονο. Δηλαδή να μην συζητάμε, δεν δε δείχνει σημαντικό, σημαντικότητα για την ελληνική οικονομία το να αρθεί η δέσμευση του κάθε πολίτη και της κάθε επιχείρησης να χρησιμοποιεί τα κεφάλαιά του και ελεύθερα. Αυτό δηλαδή, mm. μόνο που το Λέμε συζητάμε, αν δίνει ένα τεράστιο. Θε θετικό μήνυμα Φίσμα. για να Μετά μπορέσουμε από... να επιτύχουμε Με... το στόχο που έχει βάλει η κυβέρνησή σα για μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων. Τέσσερα... Μετά από τέσσερα χρόνια ε, δυσκολιών πάρα πολύ έντονων και πάρα πολύ μεγάλων πιέσεων και υπερφορολόγηση, mm -hmm. και ε, ε, ένα μεγάλο κομμάτι του εισοδήματο να πηγαίνει στο κράτο, κοινή σαν κι αυτέ δείχνουν σημαδιακά, συμβολικά και ουσιαστικά ότι η ελληνική οικονομία αλλάζει σελίδα. Mm -hmm. Η ελληνική οικονομία πηγαίνει σε ένα πιο σύγχρονο, σε ένα πιο φιλελεύθερο, σε ένα πιο ε, ε, εξωστρεφές μοντέλο. Θα έχουμε ώστε αύξηση να μπορέσουμε... στους ρυθμούς ανάπτυξης. Θα έχουμε αύξηση στους ρυθμούς ανάπτυξης. Γιατί βλέπετε ήδη το όλοι οι δείκτες, που είναι ένα, ο καθένας ξεχωριστά είναι ένδειξη για το πώς πηγαίνει η ελληνική οικονομία, πόσο βελτιώνουν την εικόνα της χώρας μας. Το κόστος δανεισμού έχει πέσει σημαντικότατα, που δείχνει ότι υπάρχει μία άλλη αντιμετώπιση της mm -hmm. χώρας μας από, από το εξωτερικό. Θεωρώ λοιπόν ότι με μικρά βήματα, σημαντικά, ουσιαστικά, ε, με, ση, με στόχους που θέτουμε και τους επιτυγχάνουμε. Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη νέα δημοκρατία κατηγορείται ότι κάνει νωρίτερα αυτά που είχε πει στον ελληνικό λαό, ότι θα κάνει του χρόνου. Δηλαδή και τα capital controls δεν είχαν πει ότι θα κάνει όλη και άρση σε ένα μήνα. Τη μείωση του ένφια που ήρθε το καλοκαίρι δεν είχε, Δηλωθεί προεκλογικά ότι θα γίνει φέτο το καλοκαίρι. Ήταν για την επόμενη χρονιά. Είναι ναι. λοιπόν ε, μηνύματα και οργανωτικότητα τη κυβέρνηση mm -hmm. και αξιοπιστία και ε, δείχνουμε στον ελληνικό λαό ότι αυτό για το οποίο μα εμπιστεύτηκε αρχίζουμε και το φέρνουμε mm -hmm. σε πέρα. Να δούμε δηλαδή ο κ. Κατρούγκαλο για αυτά τα μηνύματα, για τα capital controls, αλλά και πώ απαντάτε στην κριτική που γίνεται για τι σκιέ εκείνη τη ε, περίοδου. Θα απαντήσω αμέσω. Ε, ε, και ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το λόγο. Απλώ επειδή υπάρχει μια ουρίτσα προηγουμένω για το θέμα τη ενδεχόμενη επιβολή προστίμου για την για τα δεδομένα, λέτε και δεν τώρα. ήθελα να διακόψω mm -hmm. τον κύριο Κότσιρα, να διευκρινίσω τα εξή για του λόγου περιπλοκότητα που όλοι οι συνομιλητέ αποδέχθηκαν. Πρώτη, την, τον Ιανουάριο του 2019, 9 χώρε, mm -hmm. όχι μόνο η χώρα μα, δέχθηκαν αυτή την αιτιολογημένη γνώμη τη Επιτροπή η δική μας κυβέρνηση ήταν σε συνεννόηση με την Επιτροπή ε, και είχαμε εξηγήσει σε αυτήν ότι αμέσως μετά την ψήφιση των κωδίκων που είχε προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας, mm -hmm. των ποινικών κωδίκων, ναι, ναι, ναι. θα ερχόταν η ψήφιση της ε, οδηγίας. Ακριβώς για αυτό το λόγο δεν κινήθηκε και διαδικασία εναντίον της χώρας μας. Η παραπομπή έγινε 25 Ιουλίου, ναι. δηλαδή επί των ημερών της κυβέρνησης ε, της Νέας mm -hmm. Δημοκρατίας έχουμε την εντύπωση. Η ιδεολογημένη γνώμη όμω ξέρετε ότι είναι το ολοκληρο, η ολοκλήρωση του σταδίου πριν την παραπομπή. ναι, ε, και αυτό πλήρω. Ακριβώ γι' αυτό σα λέω ότι δεν ήταν μόνο η χώρα μα και η Ισπανία που φαίνεται αυτή τη στιγμή να εκρεμεί η υπόθεση του στο δικαστήριο, ήταν άλλε 7 χώρε. Και αυτέ ενσωματώθηκαν προφανώ. Ενσωμάτωσαν την. Ναι, 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 ναι. Λέω λοιπόν απλώ ότι όπω προκύπτει από το περίπτωση των άλλων 7 χωρών και ακριβώ επειδή βρισκόμαστε σε αυτή την άτυπη συνεννόηση με την Επιτροπή, η άποψή μα ήταν ότι αν η Νέα Δημοκρατία είχε επιλέξει να είναι ένα από τα πρώτα νομοσχέδια αυτά που θα έφερνε στη Βουλή, αντί να δώσει μια προτεραιότητα πούμε στι διατάξει για του νέου κώδικε, mm -hmm. θα είχαμε αποφύγει την παραπομπή. Επειδή όμω αυτό το θέμα κινήθηκε όπω και εδώ. Και από τον Υπουργό Δικαιοσύνη σε ένα επίπεδο νομίζω ευπρεπέ και mm -hmm. κοσμιότητα, δεν ήταν αυτό το κεντρικό Μάλιστα. ζήτημα τη οδηγία. Mm -hmm. Α πάμε, τώρα, Ας πάμε, στο πάμε θέμα... τώρα στο θέμα των capital, των controls, capital ναι. controls. Πρώτα πρώτα, ξέραμε από το 2017 ότι θα έχουμε το 2019 άρση του capital controls. Και στην πραγματικότητα είναι το φυσικό επακόλουθο τη εξόδου από τα μνημόνια, που είναι ένα από τα θέματα που νομίζω πρέπει να πιστοθεί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Έχω τρεις παρατηρήσεις, εκ των οποίων η μία είναι στην επικοινωνία, η δύο είναι από τις ουσίες επ' αυτού. το, η πρώτη παρατήρηση είναι ότι πανηγύρισε ο Πρωθυπουργό σαν να ήταν αυτό μια κατάκτηση της Νέας Δημοκρατίας. Ένα είναι προφανές ότι είναι επακόλουθο ακριβώς της γενός προσπάθεια για την έξοδο της χώρας από τα η μνημόνια. Η ένσταση όμως είναι ως προς την αρχική επιβολή τους, θα ε, πω, θα ε, πω, ε, 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 το ε. Τρίτο, ε. Αυτή είναι η τρίτη μου παρατήρηση. <laughs> και μάλιστα βλέπω μια αντιφατικότητα, θα λέγατε υποκρισία από πλευράς αυτού του επικοινωνιακού σκέλους Τη προπαγάνδα Νέα Δημοκρατία, πριν από τι εκλογέ, όταν είχαμε βελτίωση των οικονομικών μεγεθών, μειωνόταν το δημοσιονομικό κόστο ή ανέβαινε το χρηματιστήριο, αυτό γινόταν γιατί προεξοφλούσαν οι αγορέ ότι θα έρθει η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Όταν μετά τι εκλογέ είχαμε πτώση του χρηματιστηρίου, η πτώση των τιμών των τραπεζών, αυτό έγινε λόγω τη κληρονομιά τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, βλέπω μια αντιφατικότητα στον επικοινωνιακό χειρισμό. Α πάμε όμω σε ζητήματα ουσία. Ε, αφήνω για το τέλος το κρίσιμο ρώτημα για τις ΣΥΚΙΑΣ που πλέθηκα από τους ναι, δύο Είμαι σίγουρη ότι θα το απαντήσετε. Ε, προφανώς. Ε, το κρίσιμο ζήτημα που αφορά τον μέσο άνθρωπο mm -hmm. είναι τι θα γίνει με τα πλεονάσματα την ανάπτυξη και το δημοσιονομικό χώρο mm -hmm. που θα υπάρξει ω αποτέλεσμα. Η διαχείριση όμω των κεφαλαίων μια επιχείρηση έχει μια ναι, σημασία. Ναι, όχι, και... ανα, όχι αναβιζόμεθα θετικό ήταν, mm -hmm. ο οποίο αμφιβάλλει γι' αυτό. Mm -hmm. Σε αυτό συμφωνώ mm -hmm. απολύτω με αυτά που είπε ο κύριο Κότσιρα. Mm -hmm. Απλώ ο ισχυρισμό μου είναι ότι αυτό ήταν σαν απακόλουθο των δικών μα πρωτοβουλίων και τη κυβέρνηση τη Δημοκρατία. Για να καταλάβουν οι τηλεθεατέ μα περί τίνο πρόκειται. Αν έχει 3,5% υποχρέωση για πλεονάσματα, τότε μόνο ό,τι περισσεύει θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υπάρχουν ανάσες είτε φορολογικές φορολαφρύνσεις είτε λέ, για να υπάρχει μια βοήθεια στήριξης στο κοινωνικό κράτος. Εδώ τι κριτική έχουμε στην Δημοκρατία; Η πρώτη είναι ότι εμείς, πρώτα πρώτα η αρχική ήταν ότι η κυβέρνηση Σαμαρά είχε συμφωνήσει για 4,5% πλεονάσματα και για πολύ μεγαλύτερο διάστημα μέχρι το 2031. Με, με υποτιθέμενου άλλου ρυθμού ανάπτυξη. Ανάπτυξης. Ναι, με την υπόθεση ότι θα έχουμε. Το λέμε Για μικρότερο χρονικό εγώ, διάστημα. Εγώ καλοδέχομαι κάθε. Ε, αλλά και πάλι αυτή η ρυθμή ανάπτυξη ήταν υποθετική. Όπω και τώρα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη λέει ότι θα πετύχουμε ρυθμού mm -hmm. ανάπτυξη 4%. Έτσι, για τι προβλέψει έκανε η κυβέρνηση Σαμαρά. Αυτά να τα δούμε. Στα χαρτιά όμω, και όχι τα καν στα χαρτιά, οι νομικέ δεσμεύσει ήταν για πλεονάσματα 4,5% για μέχρι το 2031, ενώ η δική μα διαπραγμάτευση ήταν, κατέληξε, παρά τον αναγκαστικό συμβασμό, mm -hmm. βλέπε σημείο 3 των παρατηρήσεών μου, σε μικρότερα κατά 1% πλεονάσματα και για πολύ μικρότερο χρόνο 22 αντί για 31. Το βασικό μου όμω εδώ, η βασική μου κριτική προ την Νέα Δημοκρατία είναι αλλού. Είναι ότι εμεί, για να έχουμε 1% πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, είχαμε προτείνει στην Επιτροπή, να καταθέσουμε σε ένα λογαριασμό τραπεζικό το 1% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντο ένα καταπιστευματικό λογαριασμό. Mm -hmm, ναι. Από αυτό το μαξιλάρι που έχουμε, το 34 δισεκατομμυρίων. Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα είχαμε υποχρέωση να αποδώσουμε στου δανειστέ μα 3,5% πλεονάσματα, αλλά μόνο 2,5%. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, εάν συνέχιζε η Νέα Δημοκρατία να το διεκδικεί, ούτε εμεί το είχαμε πετύχει. Το διεκδικούσαμε. Mm -hmm. Θα μπορούσε να έχει ένα πρόσθετο ε, πρόσθετα 2 δισεκατομμύρια. Για την εφαρμογή τη πολιτική τη. Αναπτυξιακή, κοινωνική, οτιδήποτε άλλο ήθελε. Αυτό δεν το έκανε. Τώρα, η τελευταία α, παρατήρηση για τι σκιέ. Για τι σκιέ, ναι, θέλω να μου το απαντήσετε αυτό. Γιατί είναι μια κρίσιμη περίοδο. Αντίθετα, από ό,τι ακούστηκε από του δύο συναδέλφου, εγώ θεωρώ τα capital controls ω το όπλο που χρησιμοποίησε εκείνη η πλευρά του ευρωπαϊκού κατεστημένου που ήθελε την εφαρμογή σκληρή λιτότητα, που ήθελε τη συνέχιση αυτή τη πολιτική ασφιξία των πλεονασμάτων απέναντι στη χώρα μα. Τα Δεν μπορούσαν να έχουν αποφευθεί τα θα σας πω τώρα, ως επιβολή μέτρου. Θα σα πω, μέτρο. πω τώρα. Αντίθετα δηλαδή με ό,τι φάνηκε να ε, επικαλούνται οι συνάδελφοι από το Κινάλ και από τη Νέα Δημοκρατία, εγώ θεωρώ τα capital controls ω απόλυτο κακό, όπω mm. και αυτή, αλλά ω και το απόλυτο όπλο που χρησιμοποίησε αυτή η πλευρά που ήθελε να συνεχίζεται η πολιτική των πλεονασμάτων και τη λιτότητα για να αντιμετωπίσετε τα εντελώ δίκαια αιτήματα που πρόβαλε η κυβέρνησή μα κατά το πρώτο εξάμεινο τη διακυβέρνηση. Για να μην υπάρχει συνέχιση των πολιτικών λιτότητα, για να μην υπάρχει ε, αυτά τα, αυτή η ασφιξία σε βάρο του ελληνικού λαού. Και απόδειξη ότι ο ελληνικό λαό εκτίμησε αυτή την προσπάθεια είναι ότι και το δημοψήφισμα εν μέσω Capital Controls κατέληξε στην απόρριψη αυτού του μείγματο πολιτική λιτότητα και ακόμα και μετά τον αναγκαστικό συμβιβασμό, τον οποίο κάναμε για να αποφύγουμε την καταστροφή της χώρας και πάλι ο ελληνικός λαός επιβεβαίωσε. Και την αντίστασή ναι, μα για το πρώτο εξάμεινο. Και έχει να και κάνει την με επιλογή. το κόστο. Πόσο κόστησε στην ελληνική Εγώ οικονομία σας λέω, όλο λοιπόν, αυτό. Μισό λεπτάκι. Εγώ σα λέω ότι άξιζε το πρώτο εξάμεινο να δώσουμε τη μέχρι ασχάτων μάχη για να μην υπάρχουν πολιτικέ λιτότητα, για να μην συζητάμε αν το 3,5% που πετύχαμε εμεί είναι καλύτερο από το 4,5%, αλλά να είχαμε mm -hmm. ρεαλιστικά Μάχρι. πλεονάσματα. Και αυτό που λέω λοιπόν είναι ότι ποτέ ο αγώνα δεν πηγαίνει χαμένο. Το μέχρι εσχάτων. Δεν σήμαινε βέβαια και μέχρι σχάτων τη χώρα. Ναι. Όταν αντιληφθήκαμε ότι ένα πολιτική των πιο σκληροπυρηνικών αντιδραστικών ναι, κύκλων. η έξοδό μα. Η έξοδό ναι. μα και η μέσο των κάπτρα controls εξόντω τη ελληνική οικονομία. Mm -hmm. Εκεί πια αντιληφθήκαμε ότι δεν ήταν αντίπαλο δέο το Brexit, όπω mm -hmm. ήταν η υπόθεση που είχαμε, γιατί αυτό πίστευε πράγματι ο πρόεδρο Γιούνκερ. Ναι. Ο πρόεδρο Γιούνκερ ήθελε να αποφύγει οποιαδήποτε συζήτηση. Mm -hmm. Αντιληφθήκαμε, mm -hmm. το έχει πει ο κ. δεν είναι βέβαια, μυστικό. Ναι. Ότι ήταν η κεντρική πολιτική το πιο mm -hmm. ακραίο ναι. Εκεί λοιπόν έπρεπε, έπρεπε να κάνουμε την, ε, την επιλογή που κάναμε. Άρα για να πω με λίγα λόγια την άποψή μου, αυτή η μέγιστη στιγμή αντίστασης του ελληνικού λαού που εκδηλώθηκε με το δημοψήφισμα παρά τα capital controls. Όχι απλώ δεν είναι περίοδο σκιά, αλλά μια περίοδο που πρέπει πάντα να τη θυμόμαστε, mm -hmm. γιατί πάντοτε πρέπει να τιμάμε του αγώνε και την αντίσταση των εργαζομένων. Mm -hmm. Να δούμε την ανάγνωση τη κυρία ε, Μανολάκου ω προ αυτό που είπε ο κύριο ε, Κατρούγκαλο για τα capital controls. Mm -hmm. Καταρχήν, πώ αποτιμάτε το ότι έχουμε πλήρη άρση και τι λέτε για εκείνη την περίοδο. Υπάρχουν σκιέ. Υπήρξε μεγάλο κόστο για την ελληνική mm -hmm. οικονομία. Mm -hmm. Πρέπει mm -hmm. να τη mm -hmm. Η πλήρη άρση, το κάτω. Τον Capital Controls τι σημαίνει, έτσι, αυτό που είπε ο κύριο Ταϊκούρα. Έχουμε πλήρη ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων. Αυτό σημαίνει. Ποιο έχει τα κεφάλαια, Οι επιχειρηματικοί όμιλοι και τα μονοπόλια. Ο ο κόσμο τι έχει, στην πλειοψηφία του χρέη. Συνεπώς παρουσιάζεται ότι ικανοποιεί το σύνολο του κόσμου. Στην ουσία, διευκολύνει ε, ακριβώ αυτοί που διακινούν ε, τα κεφάλαια mm -hmm. στο να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Συνεπώς, παρουσιάζονται τα φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Αυτή είναι η ουσία. Ο περισσότερος κόσμος από τι βασανίζεται. Τα κόκκινα δάνεια αγγίζουν και αφορούν περίπου 4 εκατομμύρια. Ναι, είμαστε κόσμο. στο κόκκινο στην Ελλάδα, στα κόκκινα Τηνέχεια. δάνεια. Το θέμα είναι, είναι ότι αυτά δεν λύνονται από τη μια μέρα είναι μέρα στην άλλη. Είναι πληστηριασμοί. Δεν λύνονται, αλλά ιεραρχούνται. Και βλέπει κανεί ότι όλε οι διευκολύνσει και οι φοροαπαλλαγέ προωθούνται και προγραμματίζονται για το κεφάλαιο, όχι όμω για τον απλό κόσμο που φορολογεί τα άγρια. Έχουν μειωθεί οι μισθοί στην κυριολεξία και έχουν αυξηθεί οι τιμέ σε όλα. Άρα έχει φτωχοποιηθεί το μεγαλύτερο ποσοστό των λαϊκών στρωμάτων. Αυτή είναι ουσία. Και από τη φορολογία και από την άγρια φορολογία του, του κράτους, αλλά και από την. Α... Εντάξει, είχαμε ακρίβεια. ένα πρώτο φορολογικό Συνεχώς... νομοσχέδιο, θα έχουμε ένα δεύτερο φορολογικό ναι, νομοσχέδιο. Ναι, ε, Τα οποία εγγυώνται οι... ότι στις θα επιχειρηματίες το Είμαστε σε εποπτεία. Το, το 2020 πάει. Τι πάει, επεξεργάζεται η Κομισιόν, υπάρχει περίπτωση <laughs> να χαλαρώσουν. <laughs> Το κομμάτι Άρα, της εποπτείας για όλη την η, η εποπτία, Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εποπτεία μετά, μετά το τέλος των μνημονίων έχει αυξηθεί. Αυτή είναι η ουσία. Η έλεγχη είναι ακόμα πιο δραστική. Το ξέρουμε αυτό. Και σημαίνει... Είναι κάθε τρίμηνο. Και, αλλά και 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 ακόμα η μείωση των πλεονασμάτων. Υπάρχουν, υπάρχουν ζημώσει ναι, στην και Ευρωπαϊκή ακόμα Ένωση. Να δούμε αν θα είναι ζημώσει και, και για εμά. Κυρίως... Και στη μείωση των πλεονασμάτων. Mm -hmm. ε, γιατί θέλουν να εξοικονομήσουν κεφάλαια. Όχι για να επαναφέρουν το 13ο μισθό ναι. και το 14ο και αντίστοιχα τη 13η και τη 14η σύνταξη. Όχι για να, υπα... για να δώσουν πίσω τις απώλειες που υπήρχαν όλη αυτή τη δεκαετία. Όχι. Είναι για να τροφοδοτήσουν τους επιχειρηματικούς ομίλους, να αυξήσουν την επιχειρηματικότητα και την κερδοφορία τους. Πάντως, του, αν δεν πάει, πάει καλά η οικονομία, συνολικά, και το ξέρετε πολύ καλά, μισθή δεν θα αποκατασταθεί. Ναι, ούτε ε, τα υπόλοιπα, ούτε ο, ο, θα μειωθούν οι φόροι όπως θα Όμως, τι φαίνεται, ότι και σε περίοδο ανάπτυξης και σε περίοδο ύφεσης, Πάντα τα σπασμένα τα πληρώνει ο εργαζόμενος, όχι όμω το κεφάλαιο. Πείτε και μια κουβέντα για τα capital controls εκείνης τη εποχή. και αν πιστεύετε ότι θα πρέπει να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο επιβλήθηκαν, αυτό το διάστημα, το κόστος τους. Εγώ ξέρω ότι αυτή τη στιγμή κινούνται διαδικασίες για καταπατήσει και διακίνηση κεφαλαίων που έγιναν καταφαντώντας τα capital controls και μιλάω και για συγκεκριμένους ανθρώπους που διακινούνται και λέγονται, γιατί πάντα σε αυτούς που έχουν το χρήμα υπάρχει και η εξαίρεση στον κανόνα. Mm -hmm. για, το, για μικρούς βιοτέχνες που είχαν ανάγκη πράγματα να διακινήσουν ορισμένα κεφάλαια, περιορισμένα, ε, η ανακούφιση ήρθε μόνο με την μερική άρση. Μάλιστα. Δεν υπήρξε εξέλιση. Λοιπόν, Νομίζω Συνεπώς... να μείνουμε. Συνεπώς... Θέλετε κάτι να πείτε. Θέλουν... Συνεπώ, θέλουν... για να ολοκληρώσω. ολοκληρώσετε. Η σύμπνια, η σύμπνια και στο νομοσχέδιο για την καταπάτηση, όπω λέμε εμεί, το φακέλωμα των προσωπικών δικαιωμάτων υπήρξε και από τη σημερινή κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ ε, όπως και σε βασικές στρατηγικές που ευνοούν το κεφάλαιο Μάλιστα, και χτυπάνε τον απλό κόσμο. Μια κουβέντα, θέλετε κάτι... δέκα Μη... δευτερόλεπτα <laughs> θέλω, μιας και ανέφερε ο κύριος Κατρούγκας το κύριο θέμα κύριο του, δημοψηφίσματο. Ναι. δημοψηφίσματος. Κα... κοιτάξτε, το, το, τα capital controls ε, ο, φτάσαμε εκεί και εξαιτία του άχρηστου δημοψηφίσματος και αχρίας του δημοψηφίσματος που έκανε ο κύριος Τσίπρας εκείνη την περίοδο, διότι η η αν ήθελε... Προϊδιαίτε. Εάν ήθελε πραγματικά να τεθεί ερώτημα σοβαρό, δεν θα άφηνε πέντε μέρε για ένα τόσο σύνθετο ερώτημα. Και για να λέμε την αλήθεια, στι τελευταίε μέρε του δημοψηφίσματο είχε διαμορφωθεί ένα σαφέ ερώτημα για αυτού που το παρακολουθούσαν εκτό. Τι θέλει η Ελλάδα να κάνει, προ ποια κατεύθυνση θέλει να πάει. Και όταν είναι το όχι που το έκανε ναι, που το έκανε ναι, με συνέπειε. Εκατό φορέ παραπάνω από ένα οποιοδήποτε άλλο ναι. Δηλαδή, φτάσαμε σε σημεία που λέει ο κύριο Κατρούγκαλο άξιζε να γίνει αυτό. Όχι. Κο κόστιζε στον ελληνικό λαό αυτό που έγινε, διότι έγινε με τέτοιο τρόπο και με τέτοια καπηλεία τη λαϊκή ανάγκη να εκτονωθεί εκείνη την περίοδο έναντι όλων όσων είχε περάσει τα προηγούμενα χρόνια. Και μα οδήγησε και σε κλειστέ τράπεζε και σε ένα αχρίαστο μνημόνιο, το οποίο οδήγησε τη χώρα μα στο να πληρώνει ακόμα και σήμερα mm -hmm. το κόστο εκείνη τη τραγική διαπραγμάτευση. Και επειδή ο κ. Κατρούργαλο είναι και συνταγματολόγο και εκτιμώ την άποψή του, θεωρώ ότι και ο ίδιο πιστεύει ότι δημοψήφισμα με, που είναι μια σοβαρή τοποθέτηση του, του yeah. εκλογικού σώματο σε πέντε μέρε με το ερώτημα αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει. Και ήταν ηλίου φαϊνότερο ότι μεσολάβησε και οδήγησε τη χώρα στην ακόμα χειροτέρευση των οικονομικών τη δεδομένων και τη οικονομική τη θέση Εκείνε τι μέρε, γιατί ακόμα και δημοψήφισμα να κλείσει. Θέλουμε να πείτε να κάνει, μια απάντηση στον στο κύριο Κότσουρα για να, να κλείσουμε. Ναι, θα ναι, ναι, ναι. το... αυτό που λέει ο κύριο Κότσουρα: ότι υπό ομαλέ συνθήκε, σε μια εβδομάδα προετοιμασία για ένα δημοψήφισμα είναι πολύ λίγη. Αλλά ακριβώ δεν ήταν ομαλέ οι συνθήκε εκείνη την εποχή. Η παράταση τη αβεβαιότητα ήταν ένα όπλο στα χέρια αυτών που ήθελαν να χρησιμοποιήσουν τα Capital Controls ακριβώ σαν ατομική βόμβα με απειλή την εξόντωση τη ελληνική οικονομία. Και το επιχείρημά μου ήταν απλό. Ήταν ότι εξάμεινο αγώνα για να μην έχουμε αυτά τα ασφυκτικά πλεονάσματα και για να μην εφαρμοστεί η πολιτική τη λιτότητα ήταν ένα ορθό και δίκαιο αγώνα. Δεν ήταν καπηλεία απλώ μια οργή και μια αγανάκτηση του ελληνικού λαού. Και το δημοψήφισμα καθε αυτό οδήγησε σε βελτίωση του τελικού αναγκαστικού συμβιβασμού. Ακόμα και κατά τη διάρκεια αυτού του σύντομη εβδομάδα, ο κύριο Γιούνκερ επανήλθε με νέα πρόταση. Και όποιο συγκρίνει αυτό το τρίτο μνημόνιο, που αποτελούσε πράγματι νέο φιλελεύθερο πρόγραμμα, αποτελούσε πράγματι συνέχιση των πολιτικών λιτότητα. με αυτά που μα είχαν προταθεί, θα διαπιστώσει την πολύ λοιπόν, σημαντική βελτίωση που υπήρχε. Να τα κλείσουμε εδώ τα θέματα. Όμως να πω μία λέξη μόνο, τα capital controls ήταν ένα από τα όπλα για να αποφασιστεί, να αποφασιστεί ποιοι θα εξοντωθούν και ποιοι θα μείνουν. Mm -hmm. Και οι μικρομεσαίοι εξουδωθήκανε. Yeah, με πολύ ε, γρήγορο ρυθμό βρεθήκαν mm -hmm. εκτό. Μεγάλοι που είχαν ε, αποταμιεύσει και διασυνδέσει με το εξωτερικό, το λύσαν το πρόβλημά του. Mm -hmm. Νομίζω ότι και τα θέματα και αυτά θα, θα και τα και πήρανε, και πήρανε μερίδιο και ναι. των μικρομεσαίων. Αυτή είναι η τα, τα θέματα τη οικονομία θα είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα, όπω και να έχει το προσεχέ διάστημα. Ήδη είναι και το προηγούμενο. Περιμένουμε και νέο αναπτυξιακό νόμο. Σα ευχαριστώ. Ο, ό, ό,τι είχαμε πει, το προχωράμε. Σα ευχαριστώ θερμά για την Παρουσία σας είμαστε εδώ είμαστε. και εσά, κυρίες και κύριοι που μας παρακολουθήσατε. Τη Καλή συνέχεια.